ήθελα λοιπόν να σας καλωσορίσω στη Βιανέξ, στην έδρα του ομίλου Γιαννακόπουλου, εδώ στη Βαρυμπόπη. Επιλέξαμε να σας υποδεχτούμε στο σπίτι μας γιατί σήμερα κορυφώνονται οι εορταστικές εκδηλώσεις που ξεκίνησαν από την αρχή του έτους για τη συμπλήρωση ενός αιώνα παρουσίας της οικογένειάς μας στον κλάδο του φαρμάκου. Η επέτειος των 100 ετών βρίσκει τη Βιανέξ στην κορυφή μεταξύ όλων των ελληνικών και όλων των ξένων εταιριών, ενώ φέτος αναμένουμε να υπάρξει ακόμα μεγαλύτερη ανάπτυξη με εκτιμόμενο τζίρο κύκλου εργασιών άνω των 500 εκατομμυρίων ευρώ. Το σημαντικότερο βέβαια κεφάλαιό μας παραμένουν οι άνθρωποι. Είναι 1.300. Αυτό πρέσβευε και ο ιδρυτής του ομίλου, ο Παύλος, και είμαστε υπερήφανοι που λάβαμε μια ιδιαίτερα σημαντική διάκριση, καθώς η Βιανέξ αναδείχθηκε φέτος στη δεύτερη θέση στην κατάταξη των πιο ελκυστικών εργοδοτών στην Ελλάδα για το 2024, ανάμεσα σε όλους τους κλάδους, σύμφωνα με την τελευταία έρευνα της Ράντσταντ. Αποφασίσαμε να μετρήσουμε τη συμβολή μέρους μόνο των φαρμάκων μας στην υγεία και το εύζην των Ελλήνων πολιτών. Η μελέτη εκπονήθηκε από έγκριτους ακαδημαϊκούς και τα αποτελέσματα οδήγησαν σε δείκτες αναθεραπευτική κατηγορία. Συνοπτικά, το όφελος λοιπόν για τη δημόσια υγεία ήσαν 3.000 λιγότερες μέρες νοσηλείας και 5,5 χρόνια ζωής κερδισμένα. Όμως η εταιρεία μας είναι και οικονομική μονάδα και κατά συνέπεια ένα ζωντανό κύτταρο της ελληνικής οικονομίας και παραγωγής. Μελέτη μεγάλης συμβουλευτικής εταιρείας υπολόγισε τη συμβολή της Βιανέξ στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν και την απασχόληση. Συνοπτικά υπολογίστηκε ότι εισφέρουμε 1,3 δισεκατομμύρια στο ελληνικό ΑΕΠ των 206 δισεκατομμυρίων και ότι 13.000 θέσεις εργασίας εξαρτώνται άμεσα ή έμεσα από τη δραστηριότητα της εταιρείας μας. Είναι πραγματικά σημαντικό για την Ελλάδα να μπορεί να έχει εταιρείες σαν τη Βιανέξ. Και είναι πραγματικά σημαντικό για την Ελλάδα να έχουμε πολλές Βιανέξ, περισσότερες Βιανέξ. Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα στον ελληνικό λαό να απολαύσει πρώτον καλύτερες υπηρεσίες υγείας, που είναι ο μείζον στόχος. Να έχουμε καλύτερα φάρμακα και καλύτερη περίθαλψη των Ελλήνων ασθενών. Δεύτερον όμως θα δημιουργήσει και δημιουργεί θέσεις εργασίας, εξαγωγές, καινοτομία, επιστημονικές ανακαλύψεις και θέτει την Ελλάδα στην πρωτοπορία της διεθνούς φαρμακοβιομηχανίας.